Ελάτε. να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι. Κάντε, κάνα τον καφέ σας εσείς. Και να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το τρίγωνο σε φιλία. Αγαπημένη μου κυρία Θέκελα. Σε εκτιμώ αφάνταστα, διότι χωρί να το γνωρίζει, με έχει βοηθήσει αρκετά να γίνω πιο δυνατό άνθρωπος και να μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω ανθρώπου και καταστάσει, αλλά και να παίρνω πιο σωστέ αποφάσει στη ζωή μου. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα την απάντηση σου στο εξή ερώτημα. Έχω παρατηρήσει ότι οι πλήστοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, συμπαθούμε ανθρώπου που μα μοιάζουν ή και προσωμιάζουν στη συμπεριφορά, στο χαρακτήρα, με εμά και οι οποίοι έχουν τι ίδιε αξίε μαζί μα, και πω είναι αρκετά δύσκολο να συμπαθήσουμε ανθρώπου με τελείω διαφορετική συμπεριφορά και πιστεύω από εμά ή ανθρώπου του οποίου δεν θαυμάζουμε και στους οποίου δεν θα θέλαμε να μοιάσουμε. Συμφωνώ μαζί σου με αυτό. Πρόσφατα στι διακοπές μου έπρεπε να συμβιώσω με μία κοπέλα εκ διαμέτρου αντίθετη με εμένα. Κάθε συζήτηση κατέληγε σε διαφωνία και επίθεση από μέρου τη, την οποία εγώ δεν έκανα θέμα. Επίση, με ενοχλούσαν κάποια στοιχεία τη συμπεριφορά τη, διότι δεν με άφηνε λίγο ήσυχη με τον εαυτό μου. Συνεχώ σε ό,τι έκανα έπρεπε να πετάγεται, περιπλέοντα τα πράγματα που ήσαν απλά. Στην πορεία όμω με κούρασε να ακούω τι απόψει τη, ψάχνοντα ένα κοινό σημείο με τι δικέ μου, προσπαθώντα να κατανοήσω πω ίσω παρά τι διαφορέ μα κάτι να μα συνώνει. Όμω είναι και ο χαρακτήρα. Εγώ είμαι αρκετά ήσυχο άτομο και θεωρώ πω είμαι καλό ακροατή. σω υπερβολικά καλό ακροατή, θα έλεγα. Επειδή η συγκεκριμένη κοπέλα όμω μιλούσε ακατάπαυστα και κυρίω στι συγκεντρώσει με άλλα άτομα, όλοι μιλούσαμε λιγότερο, αυτό με ενόχλησε. Με ενόχλησε το γεγονός πως λάμβανε όλη την προσοχή, δεν μπορούσα να σταυρώσω λέξη και πως και αυτά που έλεγε δεν με έβρισκαν σύμφωνοι. Επειδή όμω δεν θέλω να είμαι αγενή, ούτε και να πληγώνω ανθρώπου, απλώ από ένα σημείο και μετά σταματούσα κάθε προσπάθεια να μιλήσω και στο ύφο μου φαινόταν έντονα η δυσανασχέτηση. Αντιλαμβάνομαι ότι φέρω κι εγώ ένα μερίδιο ευθύνη, διότι ένα κομμάτι μέσα μου πάντα ζητά αποδοχή, κάτι που δεν με άφησε να βιώσω. Δηλαδή αυτή η κοπέλα δεν σιάβησε να αποδοχή. Επίση καταστράφηκε η φιλία μου με τη φίλη τη συγκεκριμένη κοπέλα η οποία και μα ένωσε. Πληγώθηκα πάρα πολύ εφόσον άκουσα πολύ βαριά λόγια που ποτέ δεν είχα ακούσει, όπω ότι ζηλεύω και ότι θέλω αποκλειστικότητα. Όμω πραγματικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει εφόσον έχω άλλε αξίε, πιστεύω και ιδανικά από την κοπέλα αυτή. Με τη φίλη μου είχα πάρα πολύ καλή σχέση, συμφωνούσαμε σε όλα, με στήριζε και τη στήριζα και ξαφνικά και αστραπιαία άκουσα λόγια που δεν περίμενα, όπως ότι χάρη μου έκανε να ασχοληθεί μαζί μου οι άλλοι, ήσουν παθητικά επιθετικοί κτλ. Ότι ήσουν παθητικά επιθετική ήσουν και θα το πω στη συνέχεια από τι εννοώ. Απολογήθηκα και στι δυο εξηγώντα πω δεν έχω κάτι προσωπικό και πω είναι ανθρώπινο να δυσανασχετώ κάποιε στιγμέ. Στεναχωρήθηκα για την προεφίλη μου όμω που με πέταξε στα σκουπίδια ενώ είχα πολύ ψηλά τη φιλία μα. Θα χτιμούσα μια απάντηση στο κανάλι σα. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Στου δύο τρίτο δεν χωρεί. Και κυρίω τη φιλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο, μία φιλία τριών γυναικών να επιβιώσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί οι φιλίες και γενικά οι σχέσεις είναι διπολικές, θα έλεγα, ή διοικά στοιχεία. Και οι ερωτικές σχέσεις και οι φιλίες είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να δουλεύουν καλύτερα όταν συνδέουν δύο ανθρώπους, όχι περισσότερους. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το εξηγήσουμε. Έχει καιρό να με ακούσετε να πίνω καφέ. Λοιπόν, ε, είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν τρεις διαφορετικοί άνθρωποι σε μια φιλία, γιατί πάντα οι δύο είναι η πρωταρχική ε, ε, μαγιά της φιλίας. Δηλαδή η φιλία μεταξύ των δύο προσώπων προϋπάρχει της φιλίας που έρχεται με το τρίτο πρόσωπο. Από ό,τι φαίνεται, από όσα μας γράφεις, αυτή η κοπέλα που λες ήταν φίλη με την πρώην φίλη σου προτού γνωριστείτε εσείς. Δηλαδή ήταν η πρώτη σχέση. Η α κοπέλα και η β κοπέλα ήταν φίλες. Η Β ήταν πριν από σένα και εσύ είσαι η Γ. Φαίνεται ότι σε κάποια φάση η Α γνώρισε τη Γ, δηλαδή εσένα, δημιουργήσατε μια πρόσφατη φιλία και κάνατε το λάθο να πάτε και τρει διακοπέ. Η Α, η Β και η Γ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεπάρξουν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει συνειδητά μεταξύ τους να είναι φίλοι. Στην περίπτωση τη δικιά σα, φαίνεται πω η Α επέλεξε να είναι με τη Β, η Β επέλεξε να είναι με την Α, η Α επέλεξε να κάνει παρέα με τη Γ, δηλαδή εσένα, εσύ επέλεξε να κάνει παρέα με την Α, αλλά η Β δεν επέλεξε να κάνει παρέα μαζί σου και εσύ δεν επέλεξε να κάνει παρέα με τη Β. Δηλαδή, βρεθήκατε εκεί πέρα δύο φίλε τη αρχική κοπέλα. Στην ίδια παρέα. Και μπορώ να υποθέσω, δεν μου γράφει ότι μένατε και στο ίδιο δωμάτιο, ίσω το, το ξενοχή που μένατε, ή μένατε στο ίδιο σπίτι αν νοικιάσατε ένα διαμέρισμα. Οι διακοπές είναι πολύ ε, challenging περίοδος, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για να γνωριστούν νέοι άνθρωποι. Ε, ε, αν η γνωριμία σου με την πρώτη κοπέλα δεν ήταν και πολύ καιρό και τη δεύτερη κοπέλα τη γνώρισε στις διακοπές, οι διακοπές είναι ο χειρότερος τόπος για να κάνεις νέες γνωριμίες. Γιατί στις διακοπές έχεις πάρα πολύ χρόνο, είσαι 24 ώρες το 24ωρο ώρ, μαζί με τους άλλους που κάνεις διακοπές δεν έχεις καθόλου προσωπικό χώρο, δεν είναι όπως να ήσασταν στην πόλη σας και να βγαίνατε ένα βράδυ, δύο-τρεις ώρες και μετά να πήγαινε κάθε μια σπίτι της, να χωνέψει τι έγινε, να συνειδητοποιήσει, να βάλει σιγά-σιγά μέσα στη ψυχή της, μέσα στην καρδιά της, στο νέο πρόσωπο. Δηλαδή φαίνεται ότι πήγατε κατευθείαν και μπήκατε στα βαθιά νερά της συγκατοίκησης, έστω και για λίγες μέρες, δεν ξέρω πέντε μέρες, αν είναι διακοπές σας μια εβδομάδα, δύο άνθρωποι που δεν είχατε επιλέξει να είστε φίλοι μεταξύ σας. Είχε επιλέξει αυτή να είναι φίλη με την αλφα κοπέλα και είχε επιλέξει εσύ να είσαι φίλη με την α κοπέλα. Οπότε, οι αντιθέσεις σας και οι διαφορές σας, όπως ήταν εντελώς φυσιολογικό, βγήκα στην επιφάνεια. Και όπως το γράφεις πολύ ορθά, δεν ταιριάζουμε με όλους, δεν ταιριάζουμε με όλους τους χαρακτήρες, δεν έχουμε με όλους τους ανθρώπους ίδιες αρχές αξίες και ιδανικά και δεν μπορούμε να είμαστε με όλους φίλοι. Και μεταξύ μας είναι κρίμα και άδικο στις φιλίες και στις ερωτικές σχέσεις που είναι καθαρά επιλογή μας με ποιον θα έχουμε φιλική ή ερωτική σχέση, να επιλέγουμε ή να αφήνουμε να επιλεχθεί για μας να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που δεν ταιριάζουν. Ίσου μαθητικά επιθετική, ναι, ίσου. Στο σημείο εκείνο που γράφεις ότι σε ενοχλούσε η συμπεριφορά εκείνη τη κοπέλα, σε ενοχλούσε ότι μιλούσε πάρα πολύ και δεν σου άφηνε καθόλου χώρο να μιλήσει, και εσύ αντί να τη πει με ενοχλεί αυτό που κάνει. Νιώθω άβολο όταν είμαστε μπροστά σε κόσμο να μιλά συνέχεια και να μονοπολεί τη συζήτηση και με ενοχλεί και με κουράζει αυτό το πράγμα. Δεν τη το είπε, αλλά το έδειξε κατεβάζοντα τα μούτρα σου. Αυτό ναι, είναι παθητική επιθετικότητα. Φυσικά. Για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Εάν τη το έλεγε ξεκάθαρα, αγαπητή μου, με ενοχλεί ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Νιώθω να πνίγομαι όταν είμαστε όλοι μαζί και συμιλά πολύ περισσότερο από του υπόλοιπου δεν νομίζω να το έπαιρνε και θετικά. Πάλι θα το έπαιρνε αρνητικά. Νομίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω φυσικά. Το ερώτημα είναι γιατί η αλφα κοπέλα, η αρχική φίλη, έκανε παρέα και μαζί σου και έκανε παρέα και με την άλλη. Αυτό μπορεί να συμβεί. Στη ζωή μας μπορεί να έχουμε φίλους από διάφορους χώρους. Μπορεί να κάνουμε παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία, ενό συγκεκριμένου σετ αρχών, ιδιών και αξιών και να μπορούμε ταυτόχρονα παράλληλα να κάνουμε παρέα και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί από εμά, αλλά να είναι μέσα στη ζωή μας επειδή γνωριστήκαμε για παράδειγμα σε μια ηλικία πολύ νεαρή και έχουμε δεθεί είτε γιατί έχουμε γνωριστεί σε μια περίοδο δύσκολη στη ζωή μας και μας στήριξε το εκείνο το πρόσωπο ή μας στήριξε εκείνη η σχέση, άρα την εκτιμούμε εκείνη τη σχέση και την κρατάμε στη ζωή μας ή απλώς το δε, επειδή αγαπάμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ διαφορετικοί από εμά. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση της αρχικής σας φίλης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω, δεν έχω πολλές φιλίες, έχω αρκετές γνωριμίες με ανθρώπους, όμως αν... Εμ, να σκεφτώ τις στενές μου φίλες, δεν ταιριάζουν όλες μεταξύ τους για να κάνουν παρέα. Ταιριάζουν όμως με μένα, γιατί επιλέγω την κάθε μια ξεχωριστά για λόγους που έχουν να κάνουν με τη δική μας προσωπική ιστορία και τη σύνδεση που έχω εγώ με την κάθε μια ξεχωριστά. Βεβαίω εννοείται ότι υπάρχει μια φίλη που για όλους μας ίσως είναι η πιο στενή μας φίλη, με αυτή που μπορούμε να μοιραστούμε τα πάντα όλα, Χωρί να αποκλεί αυτό όμω ότι μπορούμε να είμαστε και φιλικοί και να έχουμε φιλίε και με άλλου ανθρώπου που είναι διαφορετικοί από την καλύτερη μα φίλη ή από την πιο στενή μα φίλη. ή από του πιο στενού μα φίλου. Μπορεί να έχουμε δύο-τρει στενού φίλου, να μην έχουμε ένα απαραίτητο. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι καλή ιδέα να φέρνουμε στον ίδιο χώρο διαφορετικούς φίλους που έχουμε, που συνδεόμαστε με διαφορετικό τρόπο με τον καθένα ξεχωριστά, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είναι OK να κάνει ένα πάρτι για τα γενέθλιά σου, π.χ. και να καλέσει τρει-τέσσερι διαφορετικέ φίλε σου που μπορεί να μην ταιριάζουν μεταξύ του, γιατί θα έχουν να αντέξουν για δύο ώρε πόσο θα κρατήσει το πάρτι. Αν πα όμω για διακοπέ με δύο φίλε σου, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση όπω πήγε η αρχική σα φίλη, που δεν ταιριάζουν μεταξύ του, θα οδηγηθείτε με μαθηματική ακριβία στην περίπτωση που έχετε οδηγηθεί εσεί. Άρα το λάθος, κατά τη γνώμη μου, τη αρχική φίλη, ήταν που σα πήγε και τι δυο μαζί διακοπέ, ή που σα πρότεινε, ή που επέτρεψε, ή που το εισηγήθηκε, ή που δεν το απέτρεψε να πάτε και τρει μαζί διακοπέ. Είναι δύσκολο πράγμα να υπάρχει φιλία μεταξύ τριών προσώπων η οποία να είναι εισάξια. Πάντα οι άνθρωποι τίνουμε στο ζευγάρι. Και αυτό το βλέπεις και ανάμεσα στις οικογένειες. Μπορεί να υπάρχουν τρία παιδιά σε μια οικογένεια και τα δύο να είναι μεταξύ τους πιο συνδεδεμένα από το τρίτο. Ή έχω δει σε οικογένειες πολύ μπορεί να έχουν 7, 8, 9 παιδιά, και πάλι να υπάρχουν ζευγάρια ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, ένα κορίτσι να κάνει περισσότερη παρέα με ένα άλλο κορίτσι τη οικογένεια και όχι με τα υπόλοιπα. Ή ένα αγόρι να κάνει παρέα με ένα κορίτσι, ένα αγόρι με ένα άλλο αγόρι. Δηλαδή, οι άνθρωποι θέλουμε την αποκλειστικότητα στι σχέσει μα. Γιατί οι σχέσει μα, είναι μια αναβίωση της αρχικής, της πρωταρχικής, της ουσιώδους σχέσεως που είχαμε ως βρέφη με τη μάνα μας ή με το φροντιστή μας. Όταν μπαίνουμε σε μια φιλία, όταν μπαίνουμε σε μια αιρατική σχέση, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούμε, προσπαθούμε υποσυνείδητα να αναπαράξουμε αυτό το στενό δέσιμο που είχαμε συνήθως με τη μάνα οι με τη μάνα ή το φροντιστή μας στα πρώτα στάδια της ζωής μας. Άρα, εάν είναι τριπλή η σύνδεση, εάν κάνουμε παρέα ταυτόχρονα με δύο ανθρώπου, είναι πάρα πολύ πιθανόν και αναμενόμενο και φυσικό να δημιουργηθούν θέματα. Τα οποία θέματα έχουν να κάνουν με τη ζήλια, τη ζήλια όμω όπω τα παιδιών τη ζήλια. Όπω ένα παιδάκι δύο ετών μου γεννάει η μαμά του ένα καινούριο παιδί και ζηλεύει, έτσι. Άρα, και εσύ ζήλεψε από τη φιλία του, και εκείνη ζήλεψε από τη φιλία σου, με τη νέα της φίλη και η αρχική σας φίλη όταν βρέθηκε εν μέσω δύο, δύο φίλων τη οι οποίε τσακώνονταν πήρε το μέρος αυτής με την οποία ήταν περισσότερο καιρό συνδεδεμένη. Έτσι έγινε. Σου λέω, ο μόνος τρόπος να, να, αποφεύχ, να, να είχε αποφευχθεί όλο αυτό ήταν αν δεν πηγαίνατε μαζί διακοπές. Πιστεύω και το εννοώ και το εφαρμόζω και στη ζωή μου: Ότι μπορεί να κάνουμε φιλία με διαφορετικού ανθρώπου σε διαφορετικέ φάσει τη ζωή μα και να πηγαίνουμε για καφέ με την Α φίλη μα με την οποία μα συνδέουν άλλα πράγματα, να πηγαίνουμε για ποτό με τη Β φίλη μα με την οποία μα συνδέουν άλλα πράγματα, να πηγαίνουμε για φαγητό με τη Γ φίλη μα με την οποία μα συνδέουν άλλα πράγματα, να διατηρούμε παράλληλα αρκετέ ή όσε μπορούμε διαισθητικέ φιλίε φιλίες μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά δεν είναι πολύ καλή ιδέα να τους βάζουμε όλους μαζί. Γιατί ναι, στη φιλία διεκδικούμε την αποκλειστικότητα και νομίζω ότι δικαιούμαστε κιόλας. Και εσύ τη δικαιούσε, και η α κοπέλα τη δικαιούται και η β κοπέλα τη δικαιούται. Άρα στις διακοπές που πήγατε εσείς οι υπήρχαν δυο οι οποίες δεν ήταν ευνοημένες. Είσαι εσύ μια και η άλλη ήταν η άλλη. Δηλαδή το σκέφτηκες ότι μπορεί η άλλη κοπέλα ένα λόγο που να έκανε ίσω εκδραμάτηση, η acting out όπω λέγεται στα αγγλικά, και μιλούσε συνέχεια και μονοπολούσε την προσοχή να ήταν επειδή ένιωθε πω έχανε τη φίλη τη σε σένα. Ξέρει, ακόμη και οι άνθρωποι που λειτουργούν με τρόπου που εμά δεν μα αρέσουν ή που λειτουργούν με ένα τοξικό τρόπο έχουν γι' αυτοί του λόγου του για αυτά που κάνουν. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι έχουν τα κίνητρα του και έχουν και τα αίτια για αυτά που κάνουν. Είναι πιθανόν και εσύ να αισθάνθηκε ανασφάλεια και οι άλλοι να ανασφάλεια και συγκρούστηκαν μεταξύ σα οι ανασφαλίε σα. Η γνώμη μου είναι να Αφήσει λίγο χρόνο να περάσει και αν θέλει, γιατί μπορεί να μην θέλει, μπορεί να το συζητήσει ξανά αρχικά με την Αλφα φίλη και να τη πει: Ότι δεν ταιριάξαμε στην παρέα οι τρει. Έχω στενοχωρηθεί. Νιώθω ότι με έχει προδώσει που με έχει πει αυτέ τι βαριέ κουβέντε. Ε, αν αυτή θέλει ε, και θέλεις κι εσύ να επανορθώσετε τη σχέση σας, να τη, να τη φτιάξετε τη σχέση σας και να συνεχίσετε τη φίλια σας δυο σας μεταξύ σας, όχι με άλλο πρόσωπο. Ξέρω πως ακούγεται αυτό πάρα πολύ, Ίσως συντηρητικό αυτό που λέω ότι στους, στους, στους δύο τρίτος δεν χωράει. Έτσι είναι ο τρόπος που λειτουργούμε όμως. Δηλαδή θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε πάρα πολύ κόπο και ενέργεια και συνέστημα εάν δεν μπερδεύαμε μεταξύ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ταιριάζουν. Δηλαδή να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Οι φίλοι που κάνουμε, εμείς, δεν είναι όλοι οι ίδιοι μεταξύ τους. Άρα δεν είναι καλή ιδέα να φέρνουμε τους διαφορετικούς μας φίλους σε επαφή και μάλιστα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα όπως είναι οι διακοπές. Η γνώμη μου. Με πολύ ενδιαφέρον θα διαβάσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια και αν έχετε εμπειρία από μεγαλύτερε παρέε, δηλαδή παρέε τριών ανθρώπων, τεσσάρων ανθρώπων, πέντε ανθρώπων, οι οποίε να λειτουργούν ομαλά και να νιώθουν όλοι σε εκείνη την παρέα ότι παίρνουν την προσοχή, την αγάπη και τη σημασία που χρειάζονται από μια φιλία, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μα το γράψετε στα σχόλια. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορεί εγώ να μην έχω τέτοια εμπειρία, εγώ προσωπικά. Εγώ δεν έχω τέτοια εμπειρία, ούτε προσωπική, ούτε επαγγελματική μεγάλη παρέα η οποία να ικανοποιεί εξίσου συναισθηματικά όλα τα μέλη της παρέας. Εγώ είμαι υπέρ των διοικών σχέσεων. Δηλαδή κάνουμε φιλίες με ανθρώπους ένας προς ένα και μπορούμε να έχουμε παράλληλες φιλίες με ανθρώπους ένας προς ένα γιατί δεν μιλάμε για ερωτικές σχέσεις που... Εντάξει, στι ερωτικέ σχέσει οι περισσότεροι από εμά επιλέγουμε τη μονογαμικότητα, αλλά δεν κάνουμε παράλληλε σχέσει. Στι φιλίε όμω μπορούμε να κάνουμε παράλληλε φιλίε, ούτω ώστε να μην αποφεύγουμε την τριγωνοποίηση. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η διαμάχη μεταξύ των τριών ανθρώπων την αγάπη μου σε όλους. Φίλοι, ε, δεν είναι το τέλος του κόσμου, πήρες ένα μάθημα και αν δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να το ξεπεράσεις, δεν θα είναι και κακή ιδέα να δεις και ένα ψυχόλογο από κοντά για να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις το τραύμα που βίωσες. Φιλιά.